Ένα παχύ στρώμα θαλάσσιας βλένας εξαπλώνεται στη θάλασσα του Μαρμαρά. Στην Τουρκία έχει σημάνει συναγερμός και ξεκίνησαν έρευνες στην περιοχή. Kötü kokuyla tamamen çevre kirliliğinin deniz yüzeye kusmuş oluyor bu şekilde. Όπως λένε οι δίτες, τα μολυσμένα ύδατα απειλούν τη θαλάσσια ζωή. Sudaki oksijeni de yok ettiği için o bölgede balık da az oluyor. Πόσο πιθανό είναι η επικίνδυνη βλένα να απειλήσει το Αιγαίο? Ο καθηγητής ωκεανογραφίας στο Δημοκρίτιο Πανεπιστημίου Θράκης, Γιώργος Ηλέος, κρούει τον κόδωνα του κινδύνου. Είναι σίγουρο ότι ένα μεγάλο μέρος από αυτήν την βλένα θα περάσει και στο Βόρειο Αιγαίο και στο Θρακικό Πέλαγος. Διότι το νερό της θάλασσας του Μαρμαρά μεταφέρεται και χύνεται στο Θρακικό Πέλαγος. Αυτό που βλέπουμε και το οποίο μπορεί να κρατήσει 2 με 3 μήνες, μια οικολογική καταστροφή. Όπως λένε οι επιστήμονες, πρόκειται για ένα περιβάλλον που ευνοεί την αναπαραγωγή επικίνδυνων βακτηρίων και ιών. Προσελκύει λοιπόν βακτήρια και ιούς. Και είναι πιθανό, υπάρχει, έχει αναφερθεί σε άλλες περιοχές, όχι τώρα εδώ, η εμφάνιση και τέτοιων ιών όπως αναφέρατε προηγουμένως για το ιού της χολέρας. Βασικό ρόλο στη δημιουργία της μάζας έπαιξαν τα βιομηχανικά και αστικά απόβλητα που κατέληγαν μέσω του δικτύου των ποταμών στη θάλασσα του Μαρμαρά. Οι Έλληνες επιστήμονες πάντως είναι αισιόδοξοι. Θεωρώ ότι πολύ πιο γρήγορα ευνοείται η συνθήκη διάλυσης του και ευνοείται το να μειωθεί η οποιαδήποτε επίπτωση θα υπάρχει είτε στον τουρισμό είτε στην αλία. Όμως πρέπει να το παρακολουθήσουμε πάρα πολύ στενά, διότι είναι ένα σοβαρό ζήτημα. Σύμφωνα με τις τουρκικές αρχές, την Κυριακή θα ανακοινωθεί σχέδιο διάσωσης της θαλάσσιας περιοχής που έχει πληγεί.